εξήγηση του έχει θέμα την επιστημονική παρακολούθηση της πίδρας στην περιοχή ευθύνης του φορέα διαχείρισης. Οπότε, κύριε Θεοδωρόπουλο, ο λόγος εσάς. Να σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να ακούγομαι μέσα από τη μάσκα, γιατί όσο παρακολουθώ, δοκιμάζω. Αν δεν με ακούτε καλά, σας παρακαλώ να μου ακούσετε. Λοιπόν, θέλω και εγώ να χαιρετήσω την πρωτοβουλία αυτή του ωραία διαχείρισης και να ευχαριστήσω όλους όσους την παρακολουθούν διαδικτυακά ή όχι, είναι δύσκολες οι εποχές. Τον όπως αναφέρθηκε, δεν είμαι ο Γιάννης Θεοδωρόπουλος, είμαι περιβαλλοντολόγος και θα μιλήσω σήμερα για το έργο που γίνεται για οργανιασμό του φορέα και αφορά την καταγραφή της κατανομής της πίδρας στην περιοχή ευθύνης. Να αναφέρω έτσι πολύ γρήγορα ότι η πίδρα αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας από μένα για τα τελευταία 10-15 χρόνια, οπότε υπάρχει μια σχέση αγάπης με το συγκεκριμένο είδος, σχέση που βέβαια είναι μονότυπη γιατί η πίδρα δεν έχει παλιότερα. Λοιπόν, δεν είναι μια κουκλά. Λοιπόν, η πίδρα είναι ένα όμορφο, χαρισματικό πλαστικό, πανέξυπνο και παιχνιδιάρικο. Στον κόσμο υπάρχουν 13 είδη. Στην Ευρώπη, μόνο ένα. Η ευρασιατική πίδρα, στην οποία θα αναφερόμαστε ως πίδρα από εκεί πέρα για λόγους ευκολίας. Όλα τα είδη και η δικιά μας η πίδρα είναι μοναδικά προσαρμοσμένα σε μια ζωή δίπλα και μέσα στο νερό. Η πίδρα ζει, τρέφεται και αναπαράγεται πάντα μέσα ή δίπλα στο νερό. Για τον λόγο αυτό έχει αναπτύξει μία σειρά προσαρμογών. Και όταν λέμε προσαρμογές εννοούμε τόσο στη συμπεριφορά της, οικολογικές προσαρμογές που λέγονται, όσο και στην ίδια τη μορφολογία της, στο σώμα της. Όπως βλέπουμε τώρα στη φωτογραφία, το σώμα της είναι μακρόστερο, υδροδυναμικό όπως λένε, και είναι έτσι φτιαγμένο για να εμφανίζει τη μικρότερη δυνατή αντίσταση όταν κολυμπάει στο νερό. Πραγματικά κολυμπάει εξαιρετικά γρήγορα και είναι έτσι εντυπωσιακό να την δει κανείς. Για τον ίδιο λόγο φυσικά έχει και πολύ μικρά αυτιά για να περιορίζει την αντίσταση. Και έχει αυτή την πεπλατισμένη μακριά και δυνατή ουρά την οποία χρησιμοποιεί για να της δίνει προώθηση, αλλά και τη χρησιμοποιεί ως πηδάριο για να μπορέσει να στρίψει εύκολα και γρήγορα όταν κυνηγάει τα αγαπημένη της λία τα ψάρια. Επίσης έχει αυτά τα μεγάλα χαρακτηριστικά μουστάκια που την βοηθούν να εντοπίσει τα θυράματά της ακόμα και σε θολά νερά ή ακόμα και τη νύχτα. Γιατί, όπως ίσως διαβάσατε παρακάτω, η πίδρα κατά κύριο λόγο είναι είδος νυχτόπιο. Ειδικά σε περιοχές όπως η Ελλάδα με έντονη ανθρώπινη παρουσία στα περισσότερα στους περισσότερους υγρότοπους. Οπότε είναι είδος που είναι αρκετά δύσκολο να παρατηρηθεί κιόλας. Ακόμα και σε περιοχές που έχουν καλούς υγιείς πληθυσμούς. Τις περισσότερες φορές που τη συναντάμε, και αυτό συνήθως είναι τυχαία, είναι νωρίς την αρχή ή αργά το σούρ. Ζει λοιπόν ανάμεσά μας η πίδρα, αλλά πού ζει? Ζει σε ποτάμια, μεγάλα όπως αυτό της φωτογραφίας που είναι ο Αρχελός, αλλά και σε πολύ μικρότερα ορεινά ρέματα, πολύ πολύ μικρότερα από αυτό, σε λίμνες, εδώ βλέπουμε την τριχνονίδα, σε τάφους, ή αποστραγγιστικές είτε αδευτικές, σε ελικεβάλτους, σε λιμνοθάλασσες, στην περιοχή έχουμε αρκετές τέτοιες, ακόμα και σε παράκτια ύδατα, σε περιοχές που έχουμε βραχώδεις ακτές. Και θα μιλήσουμε λίγο παραπάνω γι' αυτό, στη συνέχεια δεν είναι πολύ γνωστό, αλλά και στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη είναι γνωστή και καταγεγραμμένη η παρουσία της πίδρας σε τέτοια διαιτήματα. Χαρακτηριστικά και συντομία να πω ότι η πίδρα τελικά αυτό που χρειάζεται για να βρεθεί σε ένα μέρος είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι το νερό, και φυσικά όταν λέμε νερό με αρκετή
αρκετή διαθέσιμη τροφή για την ίδια. Και το άλλο είναι ότι μέσα στον όποιο τόπο υγροτοπικό θα πρέπει να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη περιοχή όπου η βίδρα μπορεί με ασφάλεια να αναπαραχθεί. Που σημαίνει ότι αυτή η συγκεκριμένη περιοχή θα πρέπει να βρίσκεται σε μέρος με αρκετά χαμηλή όχληση, έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος άνθρωπος, κάποιος σκύλος ή κάποιο άλλο ζώο να ενοχλήσει το είδος κατά την περίοδο της αναπαραγωγής. Η πρώτη ερώτηση που κάνει κάποιος οικολόγος όταν ξεκινά να μελετήσει ένα είδος είναι τι τρώει. Και αυτό γιατί κανένα είδος δεν είναι αποκομμένο από όλα τα υπόλοιπα γύρω του, είναι μέρος κάποιου τροφικού δικτύου και φυσικά επιτελεί κάποιο ρόλο. Η βίδρα λοιπόν είναι ο κορυφαίος θηρευτής για τα συστήματα του γλυκού νερού στην Ελλάδα. Όταν λέμε κορυφαίος θηρευτής εννοούμε ότι πρακτικά κανένα άλλο είδος σε αυτά τα συστήματα δεν τρέχεται, τουλάχιστον συστηματικά με τη βίδρα, ενώ η βίδρα, τη μεριά της, πρακτικά τρέφεται με οτιδήποτε άλλο υπάρχει στο ποτάμι που είναι μικρότερο από αυτή. Είναι και ένας ευκαιριακός θηρευτής. Όταν λέμε ευκαιριακός, σημαίνει ότι η βίδρα, ανάλογα με τον τόπο και την εποχή ίσως, διαλέγει να τραφεί με εκείνα τα πειράματα που της είναι πιο εύκολα και άμεσα προσβάσιμα. Λοιπόν, όπως αναφέραμε, λοιπόν, η βίδρα αγαπάει πολύ τα ψάρια, είναι δεινός θηρευτής των ψαριών, αλλά σπάνιες είναι οι περιπτώσεις εκείνες που η διαιτά της εξαντλείται μόνο σε αυτά. Πολύ πολύ συχνά συμπληρώνεται με αμφίδια, όπως ο φρύνος φωτογραφίας, με καρκινοειδή, όπως τα καβούρια του γλυκού νερού, αλλά και οι καραβίδες, οι περιοχές που υπάρχουν. Ήδη όπως νερόφυτα, αλλά και πουλιά. Ίσως δεν είναι πολύ γνωστό, αλλά η βίδρα, ειδικά σε υγρότοπους όπως λίμνες, τρέφεται αρκετά συστηματικά και με υγρότοπια πουλιά. Και μπορείτε να φανταστείτε γιατί όταν έχουμε λίμνες με καλούς πληθυσμούς υγρότοπιων πουλιών, που συχνά είναι στην επιφάνεια την ώρα αυτά κολυμπώντας, φανταστείτε ακόμα και τη νύχτα, ένας θηρευτής που έρχεται από κάτω, υποβρύχει, ας πούμε, πώς μπορεί να εφημιάσει και να πιάσει ένα τέτοιο πουλί. Συχνά, δηλαδή, τα τεκμήρια αυτής της συμπεριφοράς παρατηρούνται από τα περιπτώματα της βίδρας που περιέχουν συχνά κούκουλα σε λιμνές υγρότοπους. Είναι ένα είδος που ζει μεμονωμένο, όπως λέμε, δηλαδή δεν απαντάται σε ομάδες, δεν είναι αγελαίο είδος. Αν δούμε παραπάνω από μία βίδρα, συνήθως η παρατήρηση αυτή έχει να κάνει με κάποια οικογένεια. Και όταν λέμε οικογένεια εννοούμε μάνα με μικρά. 9 στις 10 φορές δηλαδή, γιατί υπάρχει και περίπτωση να δεις ενήλικα άτομα βίδρας που είναι μαζί για σκοπούς είτε αναπαραγωγής, είτε απλά λίγο πριν να παιχτεί τσαμπουκάς, που λέμε. Γιατί οι βίδρες έχουν, όπως και πολλά άλλα είδη ζώων, επικράτειες. Έχουν περιοχές τις οποίες και υπερασπίζονται και γι' αυτό το λόγο συστηματικά και οριοθετούν, σημαδεύουν δηλαδή, με τα περιπτώματά τους. Αυτό δηλαδή είναι ένας τρόπος να προσπαθήσουν να αποτρέψουν άλλα άτομα βίδρας από το να εισέλθει σε μια περιοχή η οποία είναι κατ' εξοχήν δικιά τους. Είναι ένα άτομο βίδρας που την έμεινε. Στο χάρτη εδώ, στην εικόνα, βλέπουμε την περιοχή της Μικρής Πρέσπας. Ο χάρτης αυτός παράχθηκε στα πλαίσια ενός αντίστοιχου έργου για ένα συγκεκριμένο για ένα live που έγινε στην περιοχή της Πρέσπας και αφορά τη διαχείριση του Καλαμιών εκεί. Στην εικόνα βλέπουμε τις πιθανολογούμενες, είναι ο όρος, επικράτησης των φιλικών ατόμων βίδρας της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα και για να καταλάβουμε καλύτερα το χάρτη, όπως γράφω δίπλα, η έκταση της περιοχής της βίδρας κυμαίνεται ανάλογα με τη διαθέσιμη τροφή. Αυτό είναι εύκολο να το καταλάβουμε αν σκεφτούμε το συγκεκριμένο παράδειγμα ότι αν δούμε για τις βίδες που ζουν στα ποτάμια,
λέμε ότι μια τέτοια επικράτεια μπορεί να επιμένεται ανάμεσα από 5 και 40 χιλιόμετρα. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί είναι άλλη διαθέσιμη τροφή στον ποταμό Αχυλό, που είναι ένα μεγάλο ποτάμι με μεγάλο εύρος ηλικίας και πολύ διαθέσιμη τροφή. Εκεί 5 χιλιόμετρα του ποταμού μπορεί να είναι αρκετά για να θρέψουν ένα άτομο δίδρας. Οπότε δεν υπάρχει λόγος και ενεργειακά είναι πολύ δαπανηρό για κάποια δίδρα να προσπαθήσει να υπερασπιστεί μια κάτι μεγαλύτερη επαφή. Αντίθετα, στα ορεινά της Ερμήνης, σας παράδειγμα, ή του Ευήνου, μια δίδρα μπορεί να χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερο μήκος ποτάμιων διαδρόμων προκειμένου να διατηρηθεί. Αντίστοιχα στις Λίμνες, εκτιμάται ότι ένας μέσος όρος για τα θηλυκά, για τις θηλυκές δίδρες, είναι περίπου γύρω στα 20 εκτάρια. Φυσικά, όλες αυτές οι μετρήσεις αφορούν την έρευνα της δίδρας που έχει πραγματοποιηθεί σε άλλες χώρες. Γιατί για να μπορέσεις να καταγράψεις χρήσιμα δεδομένα που να αφορούν την επικράτεια, την έκταση και το μήκος της επικράτειας των δίδρων, είναι ένα πράγμα που απαιτεί ραδιοπαρακολούθηση και είναι δύσκολα και απαιτητικά προγράμματα, τα οποία δυστυχώς στην Ελλάδα ακόμα δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Λοιπόν, όπως ξέρουμε καλά, συλλογικά ως ανθρωπότητα δεν έχουμε φερθεί με τον καλύτερο τρόπο στους υγρότοπους μας, γενικά στο περιβάλλον, αλλά και ιδιαίτερα μπορώ να πω στους υγρότοπους, κάτι που σίγουρα δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο και ένα είδος όπως η δίδρα, που είναι ιδιαίτερα ευάλωτη ως κορυφαίος πυρευτής, όπως αναφέραμε. Για τον λόγο αυτό, από πολλές περιοχές σε πολλές περιοχές της Ευρώπης παρατηρήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες έντονη μείωση ή και εξαφάνιση σε κάποιες από αυτές της δίδρας. Είναι βέβαια αισιόδοξο ότι κατά τα τελευταία 15 με 20 χρόνια και μετά την εφαρμογή σωστών διαχειριστικών μέτρων και τη θέσπιση σωστών περιβαλλοντικών κανόνων, παρατηρείται μια αρκετά αισιόδοξη ανάκαμψη του είδους στις αρκετές χώρες. Όπως σημειώνω, το είδος προστατεύεται τόσο από την κοινωνική όσο και την κοινωνική νομοθεσία και επίσης χαρμόσυνο για μας είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένας από τους ηγέστερους πληθυσμούς δίδρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το οποίο φυσικά σημαίνει ότι σαν χώρα έχουμε και μια ιδιαίτερα αυξημένη ευθύνη για την προστασία και τη διατήρηση του είδους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια μικρή παρένθεση. Αναφερθήκαμε ήδη στο μυοκάστορα, ότι ο μυοκάστορας είναι αυτό το ξενικό είδος που βρήκε τον δρόμο του δυστυχώς λόγω άστοχων ενεργειών από τη Νότια Αμερική σε εμάς και δυστυχώς και στο φυσικό περιβάλλον πολλών περιοχών της Ελλάδας και της Ευρώπης, όπου σήμερα αναπαράγεται και εξαπλώνεται. Με λίγους μάλιστα έμαθα κιόλας πριν 2 μέρες ότι το είδος για πρώτη φορά καταγράφηκε και στην θάλασσα του Αράξου, δεν ξέρω Διονύση αν το άκουσε, που σημαίνει ότι συνεχίζει την επέκτασή του και προς την Πελοπόννησο. Έφτασε στην Πελοπόννησο. Ναι, μου έστειλε ο φίλος Διάκη και ήταν λίγο ανησυχητικό. Λοιπόν, πολλές φορές λοιπόν ο κόσμος συγχαίει τα δύο είδη. Κυρίως λόγω του ότι είναι ένα μεσαίο μεγέθος θηλαστικό που κολυμπάει. Έτσι, αν δεν είσαι, δηλαδή, ειδικός είναι εύκολο να προβληθεί σύγχυση. Έτσι, έχω έρθει αρκετές φορές στην περίπτωση, ρωτώντας ή κουβεντιάζοντας. Για την πίτρα, μου πει, την πίτρα, βεβαίω την ξέρω, είναι εδώ. Και λοιπόν, βγαίνει έξω και μου τρώει τα καλαμπόκια, μου τρώει τις ντομάτες, τις πατάτες. Όχι, ξέρεις, δεν είναι η πίτρα, είναι το καλά, δεν ξέρω εγώ. Λοιπόν, είναι αυτή η περίπτωση. Ο μυοκάστορας είναι ένα είδος, είναι τροπτικό. Έτσι, οι συγγενείς του, το σόι του δηλαδή, είναι πιο κοντά στον αρουραίο ή στους μυοξούς που βλέπαμε νωρίτερα. Η δίδρα είναι ανήκει στις μυσταλίδες ή στις ιχτίδες, όπως λέμε, και αυτό σημαίνει ότι είναι πιο συγγενές με το κουνάδι, την πίτσα και τέτοια. Πιέσεις. Α,
αρκετές είναι αυτές και δυστυχώς αφορούν και την περιοχή του πάρκου, όπως και όλη την Ευρώπη μάλλον. Το ξεκίνημα ύπαρξη ήταν η κύρια υπεύθυνη, η άτομο, εκείνες πιέσεις που ήταν καταξοχή υπεύθυνες για τις μεγάλες μειώσεις της βίδας που παρατηρήθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήταν συγκεκριμένες κατηγορίες επιπαντών, όπως τα PCBs, εκείνα που δυστυχώς μέσω του φαινομένου της διασυσσόρευσης ήταν αυτά που οδήγησαν τη βίδρα σε μεγάλες μειώσεις. Επίσης, μη τοξικοί ρυπαντές που προέρχονται για παράδειγμα από την έκκληση των υπασμάτων στα χωράφια και καταλήγουν στους υπρότοπους μπορούν να προκαλέσουν και συχνά το κάνουν με δραματικά αποτελέσματα το λεγόμενο ευθροφισμό, που μπορεί να οδηγήσει όταν φτάσει σε ακραίες μορφές, όπως βλέπουμε εδώ το φαινόμενο των εκφρασμένων νεκρών ψαριών, σε μείωση των τροφικών διαθεσίμων και να επηρεάσει άμεσα με αυτόν τον τρόπο τη βίδα. Βέβαια, οι υπρότοποι μπορούν και υπομαθμίζονται και με πολλούς άλλους τρόπους, όπως με την αποψήλωση της φυσικής βλάστησης, που είναι πολύτιμη, όπως αναφέραμε, για τη βίδα ως χώρος αναπαραγωγής και σύνδεση μεταξύ των διάφορων υπρότοπων. Η υποβάθμιση αυτή μπορεί να γίνει για πολλές λόγους και θα αναφερθούμε σε κάποιους από αυτούς παρακάτω. Μια καινούργια απειλή και πολύ πολύ σοβαρή είναι αυτή που αφορά την δημιουργία εκατοντάδων δυστυχώς μικρών υδροελεκτρικών σταθμών σε περιοχές ανέγκυχτες ακόμα, σε ορεινά ρεύματα των πιο απρόσιτων βουνών της Ελληνικής Επικράτειας. Πραγματάκια τα οποία μπορούν να ανακόψουν και να εμποδίσουν την ανάλογη κίνηση των ψαριών, οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο και σε τοπικές εξαφανίσεις της βίδας. Θα περάσουμε λίγο στους χάρτες. Εδώ έχουμε την περιοχή μελέτης, η οποία καταρτίζεται με τα συνόδεια. Εδώ έχουμε τα όρια της περιοχής ευθύνης που χωρέει διαχείρισης. Ωραίων όπως αυτή προέκυψε μετά από την προσθήκη σε αυτή των περιφερειακών περιοχών, έτσι που έγινε δύο χρόνια πριν, βλέπουμε ότι ήταν το Πανεπιστήμιο, η Αμπραχία, τα Καμπανικά κλπ. Και μέσα σε αυτή έχουμε τις 11 περιοχές του δικτύου Natura. Βλέπουμε ότι τα δύο δεν συμπίπτουν, υπάρχουν και περιοχές του προεδρικής που είναι εκτός Natura. Η περιοχή μελέτη της Βίδρας, αν μπορείτε να δείτε, είναι αυτή η λεπτή μπλε γραμμή που περιβάλλει τις περιοχές Natura. Εδώ έχουμε μια κλασική επίδειξη μαξιμαλισμού. Ίσως θεώρησα ότι ήταν καλύτερο να έχουμε καταγραφεί και των περιοχών Πέριξ, ας πούμε, και γύρω από τις περιοχές Natura, γιατί αυτό βγάζει πολύ περισσότερο νόημα. Αλλά και γιατί αυτό θα μας επιτρέψει με πολύ μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια να ερμηνεύσουμε την παρουσία του είδους στο γεωγραφικό δίκτυο της περιοχής και να διακρίνουμε ζητήματα που αφορούν τη συνδεσιμότητα και τη δυνατότητα μετακίνησης του είδους από μια περιοχή στην άλλη. Το υγροτοπικό σύμπλεγμα της περιοχής είναι μοναδικό, συγκλονιστικό σχεδόν. Εδώ θα το παρουσιάσω γρήγορα σχηματικά. Έχουμε τα ποτάμια, τα ρέματα και το ανθεκτικό δίκτυο της περιοχής, θα βλέπουμε μπλε χρώμα. Οι λίμνες, η συμμαχία Τριχονίδα, ο Ζερός και η Αμπραχία. Οι λιμνοθάλασσες, αλλά και τα παράκτια ύδατα. Τη ιστορία της μελέτης. Αφενός είναι η καταγραφή της κατανομής της βίδρας στην περιοχή και αφετέρου η χωροθέτηση, μελέτη χωροθέτησης τεχνητών πολιών για την βίδρα, όπου αυτό υπήρχε απαραίτητο. Περνάμε στο πρώτο στόχο που είναι η καταγραφή της κατανομής της βίδρας. Όπως είπαμε και προηγουμένως, η βίδρα είναι ένα δυσκολοθόρητο ζώο. Και βεβαίως αυτό ισχύει και με τη μελέτη πολλών θηλαστικών.
σπάνια σου δίνεται δυστυχώς η ευκαιρία να μπορέσεις να μελετήσεις το αντικείμενο της έρευνάς σου, όταν μιλάμε για τα κλιματικά, άμεσα. Συνήθως αυτή η μελέτη γίνεται έμεσα, και όταν λέμε έμεσα εννοούμε με την παρακολούθηση και την καταγραφή των λεγόμενων διοδηλωτικών ίχνων. Στην περίπτωση της πίδρας, τα διοδηλωτικά ίχνη, δηλαδή τα ίχνη αυτά που δηλώνουν την παρουσία του είδους, είναι είτε περιπτώματα είτε κνάρια. Είπαμε ήδη ότι το είδος συστηματικά οριοθετεί την περιοχή του με περιπτώματα, αφήνοντάς τα σε χαρακτηριστικά σημεία της επικράτειάς του, έτσι ώστε να το κάνει εύκολο σε άλλα άτομα πίτρας να τα δουν. Και έτσι ένας σχετικά έμπειρος παρατηρητής μπορεί, ψάχνοντας την όχθη ή την ακτή, να τα επισημάνει και να τα καταγράψει. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη συγκεκριμένη έρευνα είναι η μέθοδος που κυριαρχεί εδώ και πάνω από 25 πλέον χρόνια για τη μέθοδο της πίδρας και αναπτύχθηκε στην Αγγλία συγκεκριμένα και λέγεται Standard Survey Method, αλλιώς πρότυπη μέθοδος έρευνας, και βασίζεται στην δημιουργία ενός δικτύου σταθμών έρευνας κατά μήκος περιγραφικού δικτύου, οι οποίοι και ερευνώνται για παρουσία διοδηλωτικών ίχνων. Έχεις δηλαδή ένα σταθμό, ένα σημείο βάσης από τον οποίο ο ερευνητής πρέπει να περπατήσει μέχρι και 600 μέτρα όχθης ή ακτής. Αν ερευνηθούν 600 μέτρα όχθης ή ακτής και δεν βρεθούν διοδηλωτικά ίχνη, τότε ο σταθμός ανακηρύσσεται αρνητικός και η έρευνα συνεχίζεται στον επόμενο σταθμό. Συνολικά, βέβαια, να αναφέρω εδώ ότι είναι δύσκολο να αποδείξεις ότι κάτι δεν υπάρχει σε μια περιοχή. Η μέθοδος είναι στατιστικά επιλεγμένη έτσι ώστε τα 600 μάλλον μέτρα είναι επιλεγμένα έτσι ώστε να σου δίνουν με 95% ασφάλεια, αν μια πίδρα υπάρχει εκεί, να σου δίνουν θετικό αποτέλεσμα. Συνολικά 219 σταθμοί έρευνας ορίστηκαν στην περιοχή μελέτης. Εδώ έχουμε κάποιες από τις βιολογικές ενδείξεις τις οποίες αναφέρθηκα. Αριστερά έχουμε ένα κλασικό περίπτωμα πίδρας. Η πίδρα έχει ένα πολύ ισχυρό μεταβολικό σύστημα και έτσι μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε ακόμα και τα υπολείμματα της στροφής της. Είτε πρόκειται αυτό για λέφια και ψαροκόκαλα, είτε για τον σκληρό εξωσκελετό καρκινοειδών ή το δέρμα ενός νερόφυδου κτλ. Και δεξιά έχουμε τις πατημασιές της, τα χνάρια της. Και αυτά αρκετά χαρακτηριστικά. Ανάλογα με την ποιότητα της λάσπης, το πόσο σκληρό και η μαλακή είναι, μπορεί να είναι ελαφρώς διαφορετικά στην όψη. Αλλά βλέπουμε ότι έχουμε 5 δάχτυλα, είναι ελαφρώς ασύμετρα και ίσως μπορείτε να διακρίνετε και τη διαφορά ανάμεσα στο πίσω πόδι και το μπροστινό. Το πίσω πόδι είναι αυτό που κάνει και τη γωνία πίσω. Είναι ελαφρώς διαφορετικό το σημείο. Λοιπόν. Εδώ λοιπόν είναι η σταθμή έρευνας. Και οι περισσότεροι είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να μπορέσω να τους προσεγγίσω από ξηράς. Λένε, δηλαδή με τα αμάξι ή με τα πόδια σε κάποιες περιπτώσεις που είναι πιο δυσπρόσιτες σε ερευνητές. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι σταθμοί, συγκεκριμένα σταθμοί που βρίσκονται μέσα στη λιμνοθάλασσα της Κλίσοβας, στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογίου, αλλά και κάποιοι σταθμοί στο Ιόνιο, στις Εκινάδες. Βλέπουμε ότι είναι προθετημένοι έτσι ώστε να καλύπτουν πλήρως το γεωγραφικό δίκτυο της περιοχής. Και η χωροθέτηση έγινε με τον πλέον γνώμονα ότι θεωρήθηκε και με βάση την πλειογραφία ότι δεν έχει νόημα η σταθμή να είναι πιο κοντά από 5 χιλιόμετρα από ένα σταθμό στον άλλον, ακολουθώντας τη γραμμή του γεωγραφικού δικτύου. Επομένως, οι σταθμοί χωρεθήθηκαν έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αριθμός τους. Κάθε σταθμό σχεδόν δηλαδή από τον διπλάνο του είναι 5 χιλιόμετρα σε απόσταση μετρημένη πάνω στο γεωγραφικό δίκτυο. Το χρονοδιάγραμμα σχεδιάζονται 2 επισκέψεις, μία το φθινόπωρο, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη τώρα,
και μία δεύτερη την άνοιξη. Την πρώτη επίσκεψη, στην πρώτη επίσκεψη, τώρα δηλαδή, θα γίνει έρευνα σε όλους τους σταθμούς που είδαμε και θα γίνει καταγραφή των θετικών και των αρνητικών σταθμών. Η δεύτερη επίσκεψη που σχεδιάζεται, όπως είπαμε, την άνοιξη, εκεί θα γίνει επανέλεγχος, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των σταθμών, θα γίνει επανέλεγχος μόνο των αρνητικών σταθμών. Ο κύριος λόγος, πέρα από το ότι θα θέλαμε να έχουμε, ας πούμε, μια ακόμα πιο αξιόπιστη εικόνα για την περίπτωση false negative, ας πούμε, είναι για να δούμε τι επιρροή, τι επίδραση μπορεί να έχει για την πίδρα, όπως και ξέρουμε ότι έχει, το λεγόμενο water stress, δηλαδή υπάρχει διαφορά στην έκταση του υδρογραφικού δικτύου ανάμεσα στην εποχή την τωρινή, που είναι, ας πούμε, τα ποτάμια και τα ρέματα στην πιο ξηρή τους φάση. Πολλά ρέματα έχουν πάρα πολύ λίγο νερό ή κάποια άλλα ευρωπαϊκά ρέματα μπορεί να μην έχουν καθόλου νερό. Με τα νερά που θα έχουν τον Μάρτιο, τον Απρίλιο ή τον Μάη, έτσι, είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Οπότε κάποιοι σταθμοί που είναι αρνητικοί τώρα μπορεί την άνοιξη να μην είναι. Αυτό λοιπόν λέμε όταν λέμε ότι θα πραγματοποιηθεί και καταγραφεί κατά κάποιο τρόπο τη επιτυχικότητα τη χρήση του προγραμματικού δικτύου του κ. Το δεύτερο κομμάτι, ο δεύτερο στόχο, είναι η μελέτη χωροθέτηση των τεχνητών φωλιών. Είπαμε και πριν ότι η πίδρα χρειάζεται δύο πράγματα ουσιαστικά. Χρειάζεται νερό και άφθεν διαθέσιμη τροφή στο νερό και χρειάζεται και κάποιον χώρο να αναταραχθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν χρειάζεται ούτε εκεί ανθρώπινη παρέμβαση, γιατί η δίδρα φωλιάζει μέσα σε κάποιον πυκνό καλαμιώνα ή ανάμεσα στα δάκια κάποιας βραχώδης ακτής, λοιπόν, ή μέσα σε πυκνή παρόφια βλάστηση. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις, όπως και η υπόθεσή μας είναι ότι έχουμε και στο τεχνικό πάρκο το δικό μας εδώ, που μεγάλα τμήματα κατάλληλα για την παρουσία πίδρας δεν έχουν περιοχές αντίστοιχες. Δηλαδή, με πυκνή παρόφια βλάστηση, με κατάλληλα δάχτυλα, περιοχές τέτοιες που να εξασφαλίζουν την ησυχία της πίδρας και την αναπαραγωγική περίοδο. Τέτοιες περιοχές είναι, ας πούμε, όπως οι περιοχές των λιμνοθαλάσσων. Ένας λοιπόν από τους στόχους της μελέτης είναι να έχει ήδη γίνει επιλογή επί χάρτου υποψήφιων περιοχών, έτσι, για κατασκευή τέτοιων τεχνητών φωλιών. Και στα πλαίσια της πρώτης επίσκεψης, τώρα δηλαδή μέσα στο κοινόπορο, πραγματοποιείται ήδη επίσκεψη όλων των υποψήφιων θέσεων. Έτσι, και μετά και τη δεύτερη φορά, αν δηλαδή χρειαστεί και κρυφθεί ότι θα πρέπει κάποιο πράγμα να το δούμε λίγο καλύτερα, θα επιλεχθούν οι καταλληλότερες θέσεις για τις τεχνητές αυτές φωλιές. Όταν μιλάμε για τεχνητές φωλιές, ίσως μπορείτε να δείτε και από τις φωτογραφίες, μιλάμε για απλές κατασκευές, οι οποίες, εντάξει, ανάλογα με την περιοχή και το σχεδιασμό και το γούστο του καθενός, μπορεί να είναι από διάφορα υλικά. Τις περισσότερες φορές είναι κατασκευές με ξύλα, βλέπετε, που χωρίζουν, ας πούμε, σε διαμερίσματα με κάποιο τρόπο μια σχετικά μικρή έκταση και στη συνέχεια με φυσικά υλικά που μπορεί να είναι κλαδιά ή οτιδήποτε άλλο, το καλύπτουν με έναν τρόπο που προσφέρουν κάλυψη και ασφάλεια για το ίδιο. Είναι κάτι σχετικά απλό. Έχει πάει αργά, δεν θα σας κουράσω άλλο, θα σας δείξω μόνο κάποιες φωτογραφίες που είναι από τις πρώτες μέρες του πεδίου. Η περιοχή είναι πραγματικά πανέμορφη, όσο και αν έχει πολλά και σοβαρά προβλήματα και πιέσεις, είναι πραγματικά σπουδαία υδροτοπικά και ο πλούτος της είναι συγκλονιστικός. Εδώ έχουμε τον ποταμό Αχελό στα κάτω τμήματα. Φυσικά θα σας δείξω κυρίως τα όμορφα. Τα άσχημα φυλάσσω με μόνο 2-3 φωτογραφίες. Λοιπόν, δίωξα, τώρα βρίσκομαι ακόμα, ίσως έχω ολοκληρώσει το 1/4 της έρευνας, με περίπου 50 σταθμούς από τους 75 σταθμούς, 220. Δίωξα να καλύψω πρώτα τις ορεινές περιοχές, γιατί αυτές είναι οι περιοχές που είναι πιο ευάλωτες, ας πούμε, είναι οι περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο
βροχή που θα μπορούσε να προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα τέτοια που να παρασύρουν τα περιοδευτικά ίχνη. Οπότε τώρα κοντεύω να ολοκληρώσω τις ορεινές περιοχές. Εδώ βλέπουμε το αίμα κορκιστιανό που είναι στο Πανατολικό, κοντά στο Πολιό Καταπόθρα. Πανέμορφες περιοχές. Υπέροχες πραγματικά. Εδώ είναι το φαράκι της Δεκατιάς, στην βόρεια μεριά της προστατευόμενης περιοχής του Πανατολικού, δίπλα στο Πολιό Πρόδρομος. Αποσπέλαστο. Και γι' αυτό και πολύ πιθανός χώρος αναπαραγωγής ίσως. Εδώ είναι το γεφύρι που είναι ακριβώς δίπλα στο φαράκι που είδαμε. Ρέμα γουρνόρεμα. Και εδώ βρέθηκε η παρουσία πίκρας. Έχω τη λίμνη Αμβρακίας. Και ξανά. Σημαντικό τμήμα της οποίας είναι και ρόγκλες. Είναι δηλαδή σχετικά προσπέλαστο από δρόμους. Και αυτό ακόμα μεγαλύτερη φυσική αξία. Η τριχονίδα. Συχνά η μελέτη απαιτεί να μπει κάποιο στο νερό με πότε τείχου προκειμένου να γίνει δηλαδή, η ΕΡΜ μεγαλύτερο τη όφη, αλλά αυτό είναι αρκετά αποδοτικό πολλέ φορέ. Όπω εδώ που λέμε, βλέπουμε ένα πολύ μαγνητικό μπουφέ από καρπούρια. Όπω είπαμε, ευκαιριακό στη δευτή, στη τριχονίδα για αρκετά καρπούρια. Εύκολο να τα πιάσει. Πολύ νόστιμα και θετικά, πώς μπορούσε να αντισταθεί. Και εδώ βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό καταφύγιο της Δίβρας, εδώ σε αυτή την κοιλότητα των βράχων εκεί, η οποία ήταν πραγματικά γεμάτη την Δίβρα. Δεν είναι ποτέ εύκολο να πεις με ασφάλεια αν ένας τέτοιος χώρος χρησιμοποιείται ή όχι για αναπαραγωγή, είναι πιθανό. Λοιπόν, εδώ μια τάφη είδαμε και νωρίτερα στην περιοχή της Αμβρακίας, το βόρειο κομμάτι. Να σημειώσω ότι και το αρδευτικό δίκτυο, τόσο που κάπου το Αγνίου, όσο και στην περιοχή του Λεσσινίου, αλλά και εδώ γύρω από το Μεσολόγιο και το Αιτωλικό, χρησιμοποιείται συστηματικά από την Πίτρα, γιατί όλα τα κανάλια, όλοι οι άμβλακες, το λέω και εδώ, είναι γεμάτη ψάρια. Απλά είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο να δεις πραγματικά τα βιβλιοθηκά τους, γιατί είναι δύσκολο να ερευνηθούν και γιατί δεν υπάρχουν και αρκετοί διαθέσιμοι χώροι για το ζώο να σημαδεύσει. Και εδώ ένα κομμάτι του εσωτερικού αρχιπέλαγους Ιωνίου, στην περιοχή του Μύτικα. Είπαμε ήδη ότι οι Μύτικες χρησιμοποιούν περιοχές με βραχώδεις ακτές, αρκεί, και εδώ είναι το σημαντικό, να υπάρχουν διαθέσιμοι υγρότοποι, ακόμα και μικροσκοπικοί υγρότοποι κατά μήκος των ακτών αυτών, γιατί αν η δίδα δεν μπορεί σε τακτά διαστήματα να πάει στους υγρότοπους αυτούς με το γλυκό νερό και να ξεκινούν την γούνα της, η μακροχρόνια παραμονή της σε θαλασσινό αλμυρό νερό καταστρέφει την γούνα της, η οποία χάνει με αυτόν τον τρόπο τη μονοτική της ικανότητα. Επομένως, πραγματικά μικροσκοπική υγρότητα που μπορεί να μην είναι παραπάνω από 4 τετραγωνικά μέτρα μπορεί να είναι πολύτιμη για την παρουσία της βλήγας σε μια περιοχή. Εδώ βλέπουμε την πηγή της βλήγας, ίσως μπορεί να διακρίνεται από αυτό το βράχο κυλάει γλυκό, κρυφό καλύτερα, εξού και βλήγα, νερό. Και εδώ είναι ο διπλανός παράκτης υγρότητας, τον οποίο και βρήκα σημάδια βλήγας. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Αλλά βλέπεις ότι τα άτομα, ας πούμε, πραγματικά μετακινούνται από μικροσκοπικό υγρότοπο στο μικροσκοπικό υγρότοπο, χρησιμοποιώντας ως διάδρομο επικοινωνίας την ίδια τη θάλασσα. Και δυστυχώς ήταν αρκετά απογοητευτικό να δω ότι σε αρκετούς τέτοιους υγρότοπους είχαμε υποβάθμιση, όπως εδώ χαρακτηριστικά βλέπουμε ότι η περιοχή χρησιμοποιείται για την επισκευή ή την ένωση κλοβών ηφιοτροφείου που είναι εκεί κοντά, το οποίο γίνεται με τρόπο που συστηματικά, καθώς φαίνεται, αφήνει πίσω του σκουπίδια και όχληση, ακόμα και υπάζουν. Εδώ μάλλον ένα από αυτούς τους μικροσκοπικούς παράκτους υγρότοπους, στο σημείο όπου κάποιο εποχιακό ρέμα συναντάει ρεκόρια νερά στη θάλασσα και βλέπουμε ότι είναι γεμάτο σκουπίδια και βάζα στην άκρη. Εδώ βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα καθαρισμού ρέματος στην περιοχή της Ανατολικής Τριχονίδας.
Και εντάξει, εκφράζοντας μια προσωπική άποψη, έχω να πω ότι συγκεκριμένα ποτέ δεν μπορεί, παιδί μου, η ανθρώπινη ασφάλεια να... Έχετε δίκιο, συγγνώμη, θα το πάρουμε, ναι. Σε μικρά καφενεία ή και αλλού, τυχαίνουν να με ρωτήσουν και τι χρειάζεται εκεί. Το οποίο είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Είναι φυσικά το λάθος ερώτημα, γιατί αυτό ουσιαστικά απλά αναπαράγει την αυτοκεντρική, αποκλειστικά αυτοκεντρική σκέψη που μας έφερε αντιμέτωπους με όλα τα προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Η απάντησή μου είναι ότι υπάρχουν δύο απαντήσεις. Η μία είναι μακριά, η μία είναι σύντομη. Ευτυχώς πέρα από τη σύντομη. Η σύντομη είναι ότι δεν μας χρειάζεται τίποτα. Απολύτως τίποτα. Όπως έχουμε ένα τοίχο, φανταστείτε ένα τοίχο, και λέμε από αυτό το τοίχο, αυτό το τούβλο, τι μας χρειάζεται, τίποτα. Το παίρνουμε. Το άλλο, τίποτα. Το παίρνουμε για τα άλλα. Παίρνουμε άλλα 5-6 ή άλλα 10. Κάποια στιγμή ο τοίχος θα μας πέσει το κεφάλι. Δηλαδή, μπορούμε να αγνοήσουμε τις συνέπειες και την πολυπλοκότητα της φύσης, αλλά όχι χωρίς να το πληρώσουμε πολύ ακριβά. Πράγμα που όντως είναι. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Θεοδωρόπουλε. Είναι πραγματικά κούκλα και αξιοαγάπητη. Ευχαριστούμε και για το εξαιρετικό φωτογραφικό υλικό που μας δείξατε. Και τώρα, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, οι φίλοι που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή διαδικτυακά στις 9 θα πρέπει να αποχωρήσουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Επιμελητήριο Ετελοκαρναλίας που μας φιλοξενεί σήμερα στον χώρο του, τον πρόεδρο, τον κύριο Παναγιώτη Τσικριτζίδη και την κυρία Μπούσγου που είναι μέχρι αυτή την ώρα μαζί μας και μας βοηθάει στην οργανωτική στήριξη. Να δώσω το λόγο πριν να περάσουμε στον κύριο Μαμάση, στον κύριο Σελιμά, για να μας κάνει το κλείσιμο και οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση. Επειδή μας βγάζει ο χρόνος, γιατί θα κλείσει το κύκλωμα, θα ήθελα τον Διονύση να κάνει μια σύντομη παρουσίαση για την διασπορετική χελώνα. Επίσης, να ευχαριστήσω φίλους και συνεργάτες που μας παρακολουθούν διαδικτυακά, όπως το Λίγα του Διακύρη, τον Δημήτρη Βασιλάκη, τον Πάντο Μιχαλόπουλο, τον Δημήτρη Παπανδρόπουλο, την Αθηνάτη Γιαννοπούλου. Και στο τέλος, μετά την παρουσίαση του Διονύση του Μαμάση, θα ήθελα να κάνει ο πρόεδρος του φορέα διακύρισης, ο κ. Περιγατής, ένα σχόλιο. Και αν προλάβουμε μία-δύο ερωτήσεις, γιατί πρέπει μια άλλη να αρχίσει το κύκλο με το διαδικτυακό. Οπότε θα μιλήσω λίγο γρήγορα, θα περάσω κάποιες διαφάνειες, να το πω δραστικά. Δεν θα εστιάσω σε πολλές λεπτομέρειες για να μιλήσουμε για μια χερσαία χελώνα τώρα που έχουμε στο όμορφο Εθνικό Πάρκο, την διασπορετική χελώνα, τη Δεσκύλου Ματζινάτα, που αναπτύσσεται και καταγράφεται στους βιοτόπους της περιοχής. Δεν χρειάζεται να αναφέρω χάρτες εξάπλωσης που παρατηρείται στον ελληνικό χώρο, σε ποιες περιοχές. Είναι ένα ενδημικό είδος της Βαλκανικής, είναι ένα είδος που παρόλο που παρατηρείται έχει τα προβλήματά της, πρέπει να την διαχειριστούμε, πρέπει να την προστατεύσουμε. Στην Ελλάδα πρόκειται για τη μεγαλύτερη χερσαία χελώνα της Ευρώπης, όπου η ενηλικίωση της μπορεί να φτάσει και στα 38 με 40 εκατοστά. Είναι ένα από τα τρία είδη που παρατηρείται και τις συναντάμε στην Ελλάδα. Οι άλλες δύο είναι η Μεσογειακή, η Γερμανική και η Ελληνική. Από τις φωτογραφίες εδώ της προστατευόμενης περιοχής διακρίνουμε τα χνάρια, τα ίχνη της χερσαίας χελώνας που την έχουμε αποθανατήσει. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε η βιολογική παρακολούθηση του είδους θα πραγματοποιηθεί με τακτές επισκέψεις καταγραφής την περίοδο της άνοιξης, τότε δηλαδή που είναι η εποχή, το πικ της περιοχής με τη μεγαλύτερη κίνηση των χελωνών λόγω της μετακίνησης προς Ζευγάρωμα. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της κρασπεδωτής είναι οι περιφερειακές πλάκες,
σε αντίθεση με τις άλλες δύο που αναφέραμε και, και διακρίνεται το καβούκι της, εδώ διακρίνουμε τη θηλυκιά, το θηλυκό με το αρσενικό, με το τρίγωνο που δημιουργείται στο κάτω μέρος του πλαστρών. Αρσενικά θηλυκά. Τρέφεται με φυτά της εποχής, καθώς σπάνια παρατηρείται να προτιμά το φυσιολογικής προέλευσης. Δραστηριοποιείται έντονα τις πρωινές ώρες, έτσι ώστε να θερμορυθμίσει και να βρει την τροφή της. Τα ενήλικα και ενήλικα είναι πιο δραστήρια από τα νεαρά άτομα. Την άνοιξη τα θηλυκά να αποφέρουν τα αυγά τους στο χώμα ή στην άμμο σε ηλιόλουστο σημείο. Ο αυγουθάλαμος δεν είναι καμία σχέση με τον αυγουθάλαμο που είδαμε στη θαλάσσια Χελώνα, είναι άκρος επιφανειακός. Τα αυγά και αυτά έχουν ένα στρογγυλό σχήμα με σκληρό κέλυφος και η εκόλαψή τους διαρκεί περίπου 2 μήνες. Οι μικροί εκολακτόμενοι νεοσί δεν ξεπερνούν τα 4 εκατοστά όπως διακρίνουμε σε μια ωραία φωτογραφία που έχουμε παραπλανατίσει και στα πρώτα χρόνια της ζωής τους το χρώμα του καβουκιού είναι κυκρινοπό με μαύρες σκιές, λεπτομέρειες τώρα για να προχωρήσουμε λίγο γρήγορα στην εισήγηση. Οι βιότοποι, το είδος παρατηρείται, θα περνάω γρήγορα τις φωτογραφίες, το είδος παρατηρείται σε διάφορους τύπους υποτόκων. Από τα επίπεδα της θάλασσας που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 1300 μέτρα σε υψόμετρο. Συνήθως καταλαμβάνει περιοχές, καταγράφουμε σε περιοχές με φρύγανα, με μακία βλάστηση, με αμουθήνες και παράκτια βλάστηση, σε ελαιώνες, σε βουνοκραγιές και σε βραχώδεις προεξοχές που έχουν τα 800 μέτρα. Εδώ οι περιοχές από το Βουλκοπάνιστο. Έχει αυλές, εννοείται. Οι οποίες χερσαίες σκελώνες είναι από τα πρώτα είδη που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο που είναι μια πυρκαγιά, μια δασική πυρκαγιά. Καθώς είναι αρδοκίνητα ζώα και τα επιφανειακά καταφύγια τους που επιλέγουν δεν τις προστατεύουν από τις φωτιές. Η ανάπτυξη των καλλιεργειών και τα μένη χρήση γης έχει ως αποτέλεσμα τον κατακαιρματισμό των εμπειρογνωμάτων της, η εκτόπισή της και απομόνησή της από τον πληθυσμό σε συγκεκριμένες θέσεις όπως εδώ στην περιοχή του Λεσσινίου, κοντά στο δάσος Φράξου. Η οδική κυκλοφορία της χώρας είναι ίσως από τις μεγαλύτερες απειλές για τις χερσαίες σκελώνες. Δυστυχώς, η θανάτωση από τα τροχιά ατυχήματα είναι αρκετά και καταγράφουμε στα επαρχιακά δίκτυα πολλά τραυματισμένα είδη. Η εκτίμηση της βιολογικής παρακολούθησης του πληθυσμού και μέτρα διαχείρισης είναι ο στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος. Η μέθοδος εντοπισμού και καταγραφής των χελωνών θα πραγματοποιείται, όπως είπα, την άνοιξη, όπου είναι η καλύτερη περίοδος για την κίνηση των χελωνών μέσω της μετακίνησής τους για ζευγάρωμα. Στις πρωινές ώρες, στα όρια της χωρική αρμοδιότητα του Εθνικού Πάρκου. Οι χελώνες κατά τη σύλληψη που θα πραγματοποιούνται θα μαρκάρονται. Με ανεξίτυλο μαρκαδόρο θα αναγράφεται στο χέλιο ένας συγκεκριμένος αριθμός, θα ζυγίζονται. Θα καταγράφουμε στο πρωτόκολλο κάποια χαρακτηριστικά δεδομένα του είδους. Θα γίνονται οι μετρήσεις με το παχύμετρο και προτού απελευθερωθούν από το σημείο έβρεσης που εντοπίστηκαν, εννοείται θα φωτογραφίζονται και θα περνάμε το στίγμα για γεωγραφικές πληροφορίες για την ψηφιακή απεικόνηση θεματικών χαρτών που θα πρέπει να αποτομήσουμε. Και με τον τρόπο αυτό και με συνεχή έβρεση και την καταγραφή από τις δειγματοληψίες που θα υλοποιηθούν, θα διαπιστώσουμε τις διαδρομές και τη μετακίνηση στους βιοτόπους του συγκεκριμένου είδους. Θα εκτιμηθεί δηλαδή το μέγεθος του πληθυσμού βάσει τους μεθόδους σύλληψης και επανεσύλληψης, μια πολύ καλή πρακτική που έχει διοθετηθεί και από Γερμανούς σαν μια καλή πρακτική και στο Φενέο και θα κριθεί βάσει των εγκλημάτων αν για τον πληθυσμό του είδους απαιτούνται άμεσα και διαχειριστικά μέτρα. Ήμουν λίγο σύντομο, σας ευχαριστώ πολύ. Την εξής. Είδαμε από τα παραδείγματα των γράσεων που παρουσιάστηκαν εδώ ότι κάθε μία γράση για τη θαλάσσια χελώνα, για τους μειοψούς, η προσπάθεια διατήρησης αυτού του είδους έχει να κάνει με πολλές άλλες παραμέτρους. Για να προστατεύσει, να το πω παραδειγματικά, τη θαλάσσια χελώνα πρέπει να διαχειριστείς, να γίνει μια σωστή διαχείριση όλες τις ακτογραμμής
πώς τη χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, με ποιο τρόπο, πώς θα ισορροπήσει με τη φύση σε αυτή την περιοχή. Και αν δηλαδή καταφέρεις κάποιος να προστατεύσει τη θαλάσσια κελώνα και να αποφύγουμε όλα αυτά τα αυτοκίνητα που πατάνε την ακτή, τις αυθαίρετες κατασκευές και όλα αυτά, θα τα έχει λύσει αυτά. Και η θαλάσσια κελώνα τότε θα πολλαπλασιαστεί πολύ περισσότερο. Δηλαδή για 5 χωριά θα έχει 15-25, όπως έγινε στη Ζάκυνθο. Άρα λοιπόν, το να προσπαθούμε να διατηρήσουμε ένα συγκεκριμένο είδος, ταυτόχρονα πετυχαίνουμε να κάνουμε μια σωστή διαχείριση της κοινωνίας, ανθρώπινη διαχείριση στον χώρο και προστατεύουμε ταυτόχρονα και όλα τα άλλα είδη που είναι εκεί πέρα. Αυτό συμβαίνει, θα συμβεί και με τον Μιουξό, γιατί θα έρθει ο φορέας και οι επιστήμονες σε επικοινωνία με, με τους χρήστες του δάσους. Εκεί θα λυθούν προβλήματα, αυτός είναι ο στόχος. Άρα λοιπόν το κάθε είδος δεν είναι ένας στόχος πολύ συγκεκριμένος. Προστατεύουμε αυτό το είδος και τη βιοποιημένα προστατεύουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Αυτό ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε 3 λεπτά ακόμα, οπότε κάποιους από τους διαδικτυακούς φίλους και συμμετέχοντες, αν θέλουν να υποβάλουν κάποια ερώτηση, να κάνουν κάποιο σχόλιο, έχουν το λόγο. Ανοίγοντας απλά το μικρόφωνο, μπορούμε να μιλήσουμε. Ναι, ανοίγετε το μικρόφωνο και μιλάτε. Παίρνετε το λόγο. Εάν δεν υπάρχει κάποια θέληση να λάβει κάποιο λόγο, να κάνει κάποιο σχόλιο, να μου βάλει κάποια ερώτηση, τότε μπορούμε να κλείσουμε τη σημερινή μας ημερίδα. Να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες και τους διαδόσεις συμμετέχοντες και τους διαδικτυακούς φίλους και να τους καλέσουμε στην επόμενη συνάντησή μας όταν προχωρήσουμε και τα έργα μας, όπου θα παρουσιάσουμε τις επόμενες δράσεις του τεχνικού δελτίου του Φορέα Διαχείρισης. Ευχαριστώ πολύ την εταιρεία του Ιωάννη Τηλόφωνο, την Μάρια Events και την Ιωάννη Τικότσι. Τους τεχνικούς που μας βοήθησαν και τους ομιλητές, το Γιάννη Μαδρή, τη Βάζο Τυπούσγου, τους ομιλητές μας, τον Δημήτρη Μάση, τον Γιάννη Θεοδωρόπουλο και τον καθηγητή μου τον Έλληνα Αντριώτη και να σας ευχηθήσω. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γράφουν κάποια μηνύματα. Καλά σχόλια μας λένε, οπότε δεν υπάρχει ένας λόγος. Εντάξει, όλα είναι χαρά. Θα πει είναι καλά όλα. Θα προσπαθήσουμε ακόμα καλύτερα την επόμενη φορά. Καλό βράδυ. Νομίζω στο εστιατόριο όμως μπορούμε να το κάνουμε, οπότε εντάξει, για λίγο ακόμα.
πριν χρόνια. Είμαστε για αυτό. Ναι, το δείχνω.